Καλά. Εγώ ήθελα να τοποθετηθώ όσον αφορά την Κόσκο και όσον αφορά το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί και με τα φορτηγά και με τα χώματα γενικότερα με αυτή την κατάσταση που επικρατεί για τις καινούριες πολίτες. Το είχα πει και από την αρχή, όχι τώρα, αλλά και από το 2014 που είχαμε τοποθετηθεί, που ήμουν αντίθετος σε οποιαδήποτε συμφωνία μονοπωλιακή όσον αφορά το λιμάνι του Πειραιά. Και το είδαμε αυτό, ότι όσο περνούν τα χρόνια, παρόλο που κατά δήλωσή τους οι Κινέζοι λένε ότι είναι η καλύτερη επένδυση που έχουν κάνει στην Ευρώπη, ο Πειραιάς και οι άλλοι δήμοι δεν έχουν σχεδόν κανένα απολύτως δεν έχουμε δει κάτι για την πόλη μας όφελος από τους Κινέζους. Και εγώ και ο Δήμαρχος σε συζητήσεις, σε διάφορες εκδηλώσεις που είχαν παρευρεθεί και άνθρωποι της Κόσκο και θυμάμαι τελευταία και ο Δήμαρχος της Σανγκάης και οι πρέσβεις και ο προηγούμενος πρέσβης, είχαμε συζητήσει μαζί τους και τους είχαμε πει ότι θα πρέπει οπωσδήποτε η Κόσκο για τον Πειραιά και για τους άλλους δήμους να οδεύσουν χρήματα για ορισμένα πολύ μεγάλα έργα που να έχει ένα όφελος ο Πειραιάς από αυτή την μονοπωλιακή σύμβαση που έχει υπογραφεί. Βέβαια δεν έχει υπογραφεί από το Δήμο Πειραιά, έχει υπογραφεί από την προηγούμενη κυβέρνηση. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας πω το εξής. Από αυτά που έχω ακούσει και από αυτά που έχω δει μέχρι σήμερα, θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο να συνεχίσει αυτή η συνεργασία χωρίς να έχει ένα πολύ μεγάλο όφελος, επαναλαμβάνω, η πόλη μας. Καθώς επίσης και δεν θα βρούμε άκρη με τα φορτηγά, πώς έρχονται μέσα στην πόλη, αν τηρούν τους κανονισμούς, όλα αυτά που λέμε, συνέχεια θα δημιουργούνται προβλήματα. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να πάρθει μια απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο να απαγορευτεί οποιαδήποτε μεταφορά να περνάει μέσα από τον Δήμο Πειραιά για αυτές τις προβλήτες που συζητάμε. Θεωρώ ότι δεν πρόκειται να γίνει, επαναλαμβάνω, τίποτα από μέρους τους και θα δημιουργούνται συνέχεια προβλήματα. Αν θέλουν να το φτιάξουν, δεν θα είναι μέσω ξηράς. Θα είναι με πλοία τα οποία θα νοικιάσουν και θα μπορούν να μεταφέρουν τα υλικά για να χτίσουν σύμφωνα με τους κανονισμούς τις προβλήτες. Αν δεν μπορούν να το κάνουν αυτό, εγώ θεωρώ ότι πρέπει ρητά το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά να τα απαγορέψει. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερον, σας λέω και πάλι ότι με αυτή τη μονοπωλιακή σχέση Κόσκο με το λιμάνι του Πειραιά, με το ΝΟΡΤ, με το Δήμο Πειραιά και με τους όμορους δήμους, δεν πρόκειται να δούμε κανένα καλό και κανένα όφελος για την πόλη. Θα ρημάξει με μαθηματική ακρίβεια. Όσοι πιστεύουν ότι μπορεί ο Δήμος Πειραιάς και οι άλλοι δήμοι να έχουν όφελος από όλη αυτή την ιστορία, είναι γελασμένοι. Και εγώ θέλω να διατυπώσω τη θέση μου ότι είμαι εναντίον όλης αυτής της ιστορίας. Και το είχα ξαναπεί το 2014, το είχα πει το 2015, το είχα πει το 2016. Είχα πάρει θέση σε αυτό. Και απλώς θα ήθελα να τοποθετηθώ και αν πιστεύετε ότι πρέπει να πάρουμε μια απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο για να απαγορεύσουμε οποιαδήποτε μεταφορά, θεωρώ ότι θα κάνουμε ένα πολύ μεγάλο καλό για την πόλη μας. Εγώ αυτό έχω να σας πω. Σας είπα και τι θεωρώ ότι θα συμβεί στο μέλλον ή τι θεωρώ ότι έχει συμβεί μέχρι σήμερα. Καλό δεν έχουμε δει, ούτε πρόκειται να δούμε από τους Κινέζους με την Κόσκο. Αυτή είναι η θέση μου. Σας ευχαριστώ.